Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρουσιάζω το Nokia 2630 του 2008. Ένα απλό κινητό της εποχής, το οποίο από λειτουργίες, εκτός του λειτουργίας, πούμε, μπαίνει σε δίκτυο 2G και όχι 3G, όπως τα πιο πολλά κινητά της εποχής. Είναι φοδιασμένο με USB, με Bluetooth και ραδιόφωνο και έχει ήχους έτσι πολυφωνικούς. Ακόμη μπορεί, έχει μια κάμερα λιγότερο του 1 megapixel. Εδώ. Και ραδιόφωνο. Πάμε να το ανοίξουμε. Φέτος κλείνει δεκαετία αυτό το κινητό, από τότε που το αγοράστηκε. Το σήμα της Nokia που βάζαν τότε στα κινητά, τον άνοιγε. Εδώ μας λέει για ημερομηνία, δείτε. 1/1/2008 ήταν έτσι ρυθμισμένο. Και εμείς τώρα, σήμερα, έχουμε 25 Μαΐου 2008, 2018, 10 χρόνια μετά. Φανταστικό, 10 χρόνια μετά. Εντάξει, η μπαταρία του είναι λειτουργικότατη, εντάξει, λίγο δεν κρατάει τόσο πολύ όσο τότε, αλλά λογικό είναι, λόγω είναι παλιό το κινητό αρκετά. Η οθόνη του βέβαια στον ήλιο δεν φαίνεται τόσο καλά, δεν είναι τόσο δυνατή πλέον. Εδώ βλέπουμε πώς είναι το μενού του κινητού. Εδώ η μετάβαση στις σύντομες ρυθμίσεις εδώ. Οι επαφές του κινητού, καλά δεν έχουμε κάρτα βάλει τώρα στο κινητό γι' αυτό και όλα αυτά. Ατζέντα, επαφές, έκθεση, εφαρμογές, ιστός, μηνύματα. Δεν εισερχόμενα εδώ κάπως έτσι. Η έκθεση εδώ που έχει εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής, θέματα, γραφικά και ήχους. Ωραίος δυνατός ήχος για τόσο παλιό κινητό. Να σημειωθεί ότι αυτά είναι τα τελευταία κινητά της Nokia, ενώ με τον καλό και δυνατό ήχο και στο ακουστικό του τηλεφώνου και στα ηχεία. Ένα άλλο μοντέλο που είχε βγάλει γύρω στο 2008, πάλι η Nokia, δεν είχε τόσο καλό ήχο, ήταν πολύ χαμηλά ο ήχος, παρόλο που είχε στο μέγιστη ένταση.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημη ήχη, είναι πολύ καλή για τόσο παλιό κινητό. Το σπάσιμο που βλέπουμε εδώ δεν είναι της οθόνης, αλλά είναι της πρόσωψης. Γι' αυτό και ο οθονιζεί ακόμη, παρόλο τα από τόσα χρόνια και τις κακουχίες που έχει υποστεί το κινητό. Δείτε. Και πάλι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρόλο που έχει χτυπηθεί σε κάποια σημεία. Έχει τα ραγίσματα εδώ στην οθόνη. Δεν είναι τίποτα. Έχω και καλή κάμερα εντωμεταξύ. Έχει καλή ποιότητα το κινητό με το οποίο παίρνω το βίντεο. Είναι άθλια η ποιότητα. Εντωμεταξύ ακούγεται και λίγο κυδόνηση του κινητού. Αλλά είναι λίγο αδύναμη λόγω των χρόνων. Ωραία, εδώ. Αυτή ήταν η ήχη του κινητού. Εδώ είναι κάποιες εφαρμογές που έχει το κινητό. Ωραίες, όχι παιχνίδια. Τα παιχνίδια μετά θα δούμε. Διαχειριστής εξόδων, κατάλογος, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και μετατροπέας. Αυτό για μένα πιο χρήσιμο ήταν το μετατροπέας. Έχω φτιάξει, ας πούμε, έτσι ώστε να κάνει, έχει διάφορες μετατροπές και ακόμη και νομισμάτων. My View, αυτό είναι το Κοσμοτέ εδώ, το οποίο έμπαινε εκεί και κατέβαζε διάφορα αυτά. Δεν ξέρω αν λειτουργεί, δεν πρέπει να λειτουργεί ακόμη σε αυτή τη φόρμα. Αυτά πάνω κάτω αυτό το κινητό. Κάμερα εδώ και αυτό σαν καθρεφτάκι που τίθεται για να βλέπεις τον εαυτό σου, να τραβάς φωτογραφία, να βγάλεις selfie, ας πούμε, κάπως έτσι. Πλώς γι' αυτό να βλέπεις εδώ περίπου. Στο περίπου να βλέπεις, εντάξει, δεν βλέπεις τόσο καλά. Το συνηθίζαν σε πολλά κινητά της εποχής. Πάμε τώρα
Θα το κλείσουμε για να το ανοίξουμε από κάτω να δούμε τι γίνεται. Ωραία. Βγάλαμε αυτό το καπάκι από εδώ που είναι μεταλλικό. Γι' αυτό και το δεν έχει πάθει πολύ απλά. Δεν έχει πάθει τίποτα τόσα χρόνια. Η μπαταρία του. Λιθίου. Εδώ είναι το σιρτάρι που μπαίνει η κάρτα SIM. USIM, η γνωστή κάρτα SIM μπαίνει σε εμάς. Η μεγάλη. Είναι οι επαφές του κινητού στις οποίες μπαίνει η μπαταρία. Αυτά. Δεν έχει τίποτα να δείξουμε όλο το κινητό. Κάρτα μνήμης δεν παίρνει το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia. Είναι από τα πολύ φθηνά της Nokia τότε. Αυτά. Ωραίο μοντέλο. Όπου έχουν περάσει, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, είναι το πιο λεπτό της Nokia εκείνης της εποχής. Και το χαίρομαι πολύ. Έχει ένα ωραίο κουμπάκι για την κάμερα εδώ. Για να τραβήξεις εδώ. Για να τραβάς κάμερα. Για να το έχεις οριζόντια. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Σύντομα με νέο.